Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Καταιγιστικές οι εξελίξεις, αφού η αρετή και η βασιλική έρχονται αντιμέτωπες εξαιτίας της ειρήνης. Όλα ξεκινούν με τον ερχομό της ειρήνης, η οποία κατηγόρησε για βιασμό τον Φίλιππο προκειμένου να τον εκδικηθεί που της έριξε χιλόπιτα. Η μία ανατροπή όμως διαδέχεται την άλλη. Και τα ψέματα συνεχίζονται. Η Ειρήνη τρέχει στη Βασιλική και της λέει ότι η αρετή ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση. Η Βασιλική, έχοντας ικανή τη μητέρα της για κάτι τέτοιο, το πιστεύει και δεν αργεί να την αντιμετωπίσει στα ίσα. Πηγαίνει στο μαγαζί της αρετής έξαλλη και αρχίζει να φωνάζει. «Μείνε μακριά από την οικογένειά μου», και τότε η αρετή ξεσπά, «Σε ποιον μιλάς έτσι, μωρή», της λέει, και τότε βγαίνουν τα μαχαίρια. Μάνα και κόρη έρχονται ξανά αντιμέτωπες. Την ίδια στιγμή η Εύα και ο Χρήστος, όπως και η Δήμητρα με τον Κίμο, να περνούν στιγμές πάθους. Από την άλλη η Ευτυχία έρχεται αντιμέτωπη με τον Κουράκο και οι δύο τους δεν θα αργήσουν να έρθουν κοντά. Το απόψινό επεισόδιο είναι γεμάτο ανατροπές. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!